Ωστόσο, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από τις κουβέντες που γίνονται και από τον τρόπο με τον οποίο έχουν προγραμματιστεί επαφές με την τουρκική κυβέρνηση, αυτό που εγώ βλέπω ότι η Τουρκία έχει σαν στόχο, το οποίο προσπαθεί να πετύχει και ενδεχομένως να έχει κάνει και κάποια βήματα στην κατεύθυνση που θέλει, είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Τι εννοείται έχει πετύχει ως στόχο? Έχει ξεκινήσει η αποστρατιωτικοποίηση? Θα σας πω. Καταρχήν έχουμε δει δημοσιεύματα τα οποία λένε από τουρκικά μέσα ότι η Ελλάδα τέλος πάντων έχει αρχίσει να κάνει αποστρατιωτικοποίηση. Ναι. Δεν ενισχύει πλέον τα νησιά με στρατιωτικά μέσα κλπ. Πάμε στην περίπτωση των συστημάτων που αποτελούν τα βασικά συστήματα αεράμινας των νησιών. Τα BMP-1 που στείλαμε στην Ουκρανία, λέτε. Τα BMP-1 είναι τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τα οποία τα στείλαμε στην Ουκρανία με την προοπτική ότι θα πάρουμε κάποια νεότερα, τα Marder, και θα τα πάμε στα νησιά. Πήγαν στον Εύρο όμως. Η θέση όμως των Γερμανών, ναι, και ήταν σαφέστατη η δήλωση του Σούλτς, ότι σας δίνουμε, δεν μας τα δώσαν όλα, μας δώσαν 10 κομμάτια, αλλά θα πάνε στον Εύρο. Στα νησιά δεν στείλαμε. Αντίστοιχα, στείλαμε κάποια τα οποία δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Αυτό λοιπόν είναι κατά κάποιο τρόπο μια απομείωση των δυνατοτήτων της άμυνας των νησιών. Πάμε στην επόμενη θέση, η οποία έχει ένα συλλογισμό και έχω κάνει και μια υπερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα. Και έχω πάρει κάποιες απαντήσεις, οι οποίες δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες. Δεν σας έχουν ικανοποιήσει. Ακούστε. Τα συστήματα λοιπόν αεράμινας των νησιών, κατά κανόνα, είναι από ρώσικα συστήματα αεράμινας, τα οποία καλύπτουν το πρώτο και το δεύτερο στάδιο της αεράμινας. Αυτά υποστηρίζονται από κάποιες συμβάσεις που έχουν γίνει με εταιρείες από την Ουκρανία, από τη Ρωσία κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν διέρευσε στον τύπο ότι όσες συμβάσεις λήγουν δεν θα ανανεωθούν. Και εγώ λέω ότι δεν θα ανανεωθούν. Γιατί? Γιατί η Ρωσία έρχεται και μας λέει, κοιτάξτε, επειδή έχετε πάρει αυτή τη θέση, εγώ δεν ανανεώνω τις συμβάσεις για το follow support, ή γιατί εμείς αποφασίσαμε να το κάνουμε. Εάν αποφασίσουμε να το κάνουμε εμείς, τα συστήματα αυτά σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα θα απαξιωθούν. Οπότε θα πούμε, άχρηστα είναι, ας τα δώσουμε στην Ουκρανία. Δεν έχουμε όμως ούτε τα χρήματα, ούτε υπάρχουν και τα συστήματα αυτή τη στιγμή για να τα αντικαταστήσουμε. Επομένως, και μέσα σε αυτά είναι και η S-300.